Εκεί όπου οι Κρήτες επαναστάτες αποφάσισαν να κηρύξουν τον αγώνα για την αποτείναξη του νησιού από τον τουρκικό ζυγό, γιορτάστηκαν σήμερα τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Η Παναγιά Θημιανή ήταν το επίκεντρο της επετειακής εκδήλωσης, με την πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, να τιμά τον ηρωισμό των Κρητικών. Καλώς ήρθατε. Λεβέντες με, καλά, εντάξει. Εγώ έχω μάθει και τα κοιτάζω, οι ξένοι εντυπωσιάζονται. Έτσι δεν είναι, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δει δήμους, χωριά, πόλεις, νησιά, όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Και η Κρήτη που είναι και η δική μου πατρίδα, πάνδημη συμμετέχει στον εορτασμό. Δεν ξαναείδαμε σε άλλο μέρος 20 από τους 24 δήμους να έχουν προτείνει να γίνει κάτι. Στη σημασία του αγώνα των Κρητών αλλά και στη διαχρονική ιστορική παρουσία του νησιού, αναφέρθηκε στο χαιρετισμό που απευθύνει ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης, αλλά και οι τοπικές αρχές. Βρισκόμαστε εδώ που άναψε η φλόγα της Επανάστασης στην Κρήτη. Και είμαστε όλοι εδώ σήμερα για να τιμήσουμε την επαρχή μιας ματωμένης πορείας της Κρήτης για την εκπλήρωση του πεπρωμένου της, που δεν ήταν άλλο από την ελευθερία και την ένωση με την Ελλάδα. Οι τόπιοι επαναστάτες, άνθρωποι αποφασισμένοι, ανυπόταχτοι, αδούλωτοι στο φρόνημα, ορθόδοξοι στην πίστη, με αυστηρούς κανόνες στη ζωή τους, έθεσαν γερά τα θεμέλια για τη στρατηγική ένταξη της Ελλάδος στη σφαίρα των φιλελεύθερων ευρωπαϊκών κρατών. Ανατριχιάζει όμως κανείς περιφερόμενος στα αγιασμένα κόμματα του τόπου μας, ιδίως όταν συναντά τα σταθερά σημεία αναφοράς στα μνημεία και τα σύμβολά του, που συνδέονται με τον τόπο και τον χρόνο. Μετά το τέλος της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και της επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό της Παναγιάς Θημιανής, έγινε για πρώτη φορά η παρουσίαση του λαβάρου της Επανάστασης της Κρήτης κατά των Τούρκων. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο κοιμήλιο. Πολυτιμότερο κοιμήλιο που υπάρχει σήμερα στην Κρήτη αυτή τη μέρα για τον εορτασμό. Η ελληνική επανάσταση εν συνόλο και η επανάσταση των Κρητών έγινε σε έναν αιώνα που ονομάζεται ηρωικός 19ος αιώνας. Ο 19ος αιώνας ήταν ηρωικός για την Ευρώπη και την Αμερική, διότι οι λαοί ξεσηκώνονταν εναντίον των αυτοκρατοριών. Σε μια κίνηση συμβολισμού, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021 έφτασε στα Σφακιά φορώντας ένα σφακιανό γυλαίκο, σχεδιασμένο από τη νεαρή Ηρακλειώτισσα σχεδιάστρια Μαρία Σκουλά. Είναι τιμή μου για τη συμβολή σας στην Επανάσταση, τότε είναι τιμή να βλέπω τη συμβολή σας σε αυτή την εορταστική χρονιά. Να είστε όλοι καλά, να φοράτε με περηφάνεια τις στολές σας. Σε κλίμα συγκίνησης ακούστηκαν ριζίτικα τραγούδια για την Παναγιά Θημιανή και το επαναστατημένο πνεύμα των Κρητικών από τους παραδοσιακούς συλλόγους των Ρόδων και τα Σφακιά, με φορεσιές και όπλα της εποχής της Επανάστασης. Το μεσημέρι, σε μια σεμνή τελετή, η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότησα Σφακίων.